Ένας, μόνος, παντού ξεσηκωμός. Ουραγιές, μηχές, να σας δει ο λαός. Κανένας, μόνος, παντού ξεσηκωμός. Δώσαμε μία μάχη σήμερα ενάντια σε αυτό το εχθρικό κράτος, σε αυτούς τους άδικους νόμους που βγάζουν τον κόσμο από τα σπίτια τους. Προς το παρόν έχουμε μία μικρή νίκη, έφυγε ο δικαστικός κλητήρας, έφυγε η αστυνομία, δεν θα γίνει σήμερα η έξωση. Αυτό που διεκδικούμε και αυτό που θα παλέψουμε αυτές τις ώρες και τις ημέρες είναι να μην γίνει καμία ενέργεια μέχρι την εκδίκαση για τη διακοπή του πληστηριασμού που γίνεται τον Μάρτιο, και βέβαια η πίεση θα είναι αυτή η απόφαση να είναι ενάντια στον πληστηριασμό. Εκεί λοιπόν οδηγούν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων και αυτής και της προηγούμενης, που για 800 ευρώ γίνεται ο πληστηριασμός και η έξωση σε μια οικογένεια και μάλιστα μονογονεϊκή. Είναι τραγωδία, είναι σχρό, είναι σκληρό, δεν μπορεί κανείς να συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα και θέλει να καταδικαστούν συνολικά στη συνείδηση του λαού και να το πληρώσουν πολιτικά και στις εκλογές που έρχονται αυτές οι δυνάμεις που στηρίζουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους, τις τράπεζες, και φορτώνουν εδώ συνολικά στο λαό το χρέος που είναι δικό τους και δεν ευθύνεται ο λαός γι' αυτό. Συνεχίζουμε τον αγώνα με έκφραση αλληλεγγύης για όσους μας έχουν ανάγκη, για όσους βρίσκονται σε αυτό το σημείο και χάνουν το σπίτι τους γιατί ανατράπηκε η ζωή τους εξαιτίας όλων των μέτρων που πάρθηκαν από τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, με τα τρία μνημόνια και με όλα τα μέτρα που συνεχίζονται τώρα, με την πράσινη μετάβαση που έχει αυτές τις τραγικές συνέπειες, με την ακρίβεια στο ρεύμα και καθημερινά στα όλα τα προϊόντα, με το Ταμείο Ανάκαμψης που έρχονται εδώ σαν προαπαιτούμενα όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, για να υπάρχει εκταμίευση για να μπορέσουν να πάνε στους μεγάλους ομίλους. Όπως επίσης και την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία, που εδώ πληρώνουμε πολύ ακριβά με τους εξοπλισμούς, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας και τις κυρώσεις που υλοποιεί η χώρα μας ενάντια στη Ρωσία. Να μην λοιπόν συμβιβαστούμε με όλα αυτά που πληρώνει ο λαός πολύ ακριβά, και να σταθούμε αλληλέγγυοι και να αγωνιστούμε για τη ζωή που δικαιούμαστε σε έναν άλλο δρόμο, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας και βέβαια να αλλάξει ριζικά αυτή η βαρβαρότητα και η σαπίλα του συστήματος.